Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στον συνεταιρισμό της Φλαμουριάς για να κάνουμε ρεπορτάζ σχετικά με την εμπορία του κερασιού αυτή την περίοδο που απασχολεί πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε τον πρόεδρο του συνεταιρισμού εδώ στη Φλαμουριά. Πρόεδρε, πώς διακινείται εδώ το κερασί, πώς ξεκινάει η διαδικασία? Ο παραγωγός μαζεύει στο χωράφι και ξεκινάει όλη η διαδικασία από αυτόν εδώ το χώρο. Έρχεται, ζυγίζεται, είναι κατά νούμερο κάθε παραγωγός, δεν είναι όλα μαζί και δουλεύεται του κάθε παραγωγού χώρια. Από εδώ ξεκινάει και έχει μια διαδικασία. Πάει υδροκούλερ, μετά πάει στο ψυγείο, μετά δουλεύεται στην κερασομηχανή και ανάλογα εκεί τι συσκευασίες θέλουμε. Ή μικροσυσκευασίες ή κατευθείαν από τη μηχανή σε τελάρο, 2,5 κιλό ή 5 κιλό ή 10 κιλό και φεύγει στις αγορές. Ακριβώς, ναι, ναι. Ανάλογα με τις παραγγελίες φεύγει και... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε μέσα να δούμε λίγο. Πάμε. Εδώ είναι το υδροκούλερ που σας είπα έξω. Έχει το κεράσει από το χωράφι που είναι γύρω στους 5 βαθμούς και εδώ παθαίνει ένα σοκ με το πλοίο νερό που κατεβαίνει στους 2 με 4 βαθμούς. Και έτσι η συντηρησιμότητά του είναι καλύτερη και αντέχει στις μεταφορές και εκεί που θα πάει στο μάρκετ ή οπουδήποτε σε μια αγορά θα πάει. Συνέχεια πάμε στη κερασομηχανή που εδώ ξεχωρίζει το κεράσι ανά κατηγορία και ποιότητα. Μπαίνει το κεράσι στην κερασομηχανή, μπαίνει στους καλύμπρες και βγαίνει στην κατηγορία του. Και έχουμε 4 κατηγορίες εδώ, το 22 συν, 24 συν, 26 συν και 28 συν. Και από εδώ, ανάλογα με τον πελάτη, έχουμε και τις συσκευασίες. Οι συσκευασίες είναι πολλές. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ανώνυμο τελάρο που θα πάει στην Πολωνία. Έχουμε σε κλούβες που θα φύγει μετά, θα πάει στη μικροσυσκευασία για τη Γερμανία και ανάλογα με το πελάτη έχουμε την κάθε συσκευασία χώρια αυτή που ζητάει. Εδώ είναι το κομμάτι της μικροσκευασίας. Εδώ αυτή τη στιγμή οι κοπέλες φτιάχνουν κουπάκια του μισού κιλού που προορίζονται για τη γερμανική αγορά. Επίσης φτιάχνουμε εδώ και 5 κιλό σε σακούλα με 1 κιλό κάθε πακέτο, κάθε κλουβάκι, κάθε τελαράκι. Βρισκόμαστε έξω από το συνεταιρισμό όπου γίνεται η φόρτωση σε ταλίκες. Ναι, αυτή τη στιγμή φορτώνεται ένα ψυγείο που θα πάει στη Γερμανία στη Univec και το δεύτερο επίσης θα πάει στη Γερμανία στη Univec. Είναι μικροσυσκευασίες και 5 κιλά που έχει μέσα 4-5 συσκευασίες του 1 κιλού και σακούλα. Δηλαδή η γερμανική αγορά τι συσκευασίες μας δίνει? Είναι μικροσυσκευασίες από 0,5 κιλό μέχρι 1. Απευθύνεται σε σούπερ μάρκετ που τα σούπερ μάρκετ των γνωστών θέλουν την μικροσυσκευασία. Αυτά πάνε δηλαδή σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Ναι, πάνε στα Aldi. Δηλαδή από εμάς φεύγουν στη Univec και η Univec προμηθεύει τα Aldi της Γερμανίας. Μάλιστα. Και πάμε σε 2 αγορές της Γερμανίας. Είναι στη Univec του Βορρά, Βρέμη και Αμβούργου και το Νότο κάνουμε προσπάθεια τώρα να το ανοίξουμε, το Νότο της Γερμανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον πρόεδρο. Οι αγορές οι οποίες φεύγουν τα κεράσια, είδαμε τώρα 2 ταλίκες που θα πάνε η Γερμανία. Έχουμε άλλες αγορές, ελληνικές αγορές? Βέβαια και ελληνικές αγορές έχουμε, συνεργαζόμαστε με σούπερ μάρκετ. Αλλά φέτος έχουμε δώσει μεγάλο μερίδιο στις ξένες αγορές, οι οποίες είναι η Γερμανία,
που είναι η βασική αγορά. Το περισσότερο ποσοστό δηλαδή πάει η Γερμανία. Το περισσότερο ποσοστό και η μικροσκευασία πάει στη Γερμανία. Ανοίξαμε για φέτος πρώτη φορά την Ολλανδία με μια εταιρεία που πηγαίνουμε καλά. Επίσης στέλνουμε Πολωνία, Λευκορωσία στα ανώνυμα που είδατε μέσα. Και επίσης έχουμε ανοίξει την αγορά της Αιγύπτου, έχουν πάρει κεράσια από εμάς. Έχουμε ανοίξει την αγορά του Ιράκ που πάλι έχουμε στείλει εκεί. Και έχουμε ανοίξει και αγορά στην Ιορδανία που πάλι έχουν πάρει κεράσια από εμάς. Και προσπαθούμε με αυτούς τους πελάτες να κάνουμε τη σεζόν τη φετινή να την κλείσουμε. Αυτό δεν απευθύνεται μόνο στα κεράσια, έχουμε και τα ροδάκινα που ακολουθήσουν. Και τα ροδάκινα. Όλα τα φρούτα της φλαμουριάς του συνεταιρισμού θα απευθυνθούν σε αυτές τις χώρες. Το τονάζ το περσινό που διοχετεύτηκε στην αγορά με το φετινό θα είναι το ίδιο, πώς το βλέπετε? Πέρυσι, σας πω με ακρίβεια, είχαμε συγκεντρώσει στο συνεταιρισμό 550 τόνους και φέτος που είμαστε στη μέση σχεδόν έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα γύρω στους 700 τόνους. Α, δηλαδή έχουμε αύξηση μεγάλη και προβλέπεται να αυξηθεί τουλάχιστον 100% βλέπω. Εμείς υπολογίζουμε ότι ο συνεταιρισμός πρέπει να πιάσει γύρω στο 1 εκατομμύριο κιλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο ζουμί της υπόθεσης. Ξεκινήσαμε τη συγκομιδή των κερασιών. Με ποιες τιμές ξεκινήσαμε περίπου, α κατηγορία, β κατηγορία, πού θα κυμαθεί η τιμή? Τα κεράσια ξεκίνησαν με καλές τιμές στο παραγωγό, αλλά οι τιμές διαμορφώνονται κάθε μέρα στο κεράσι. Αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε είναι σήμερα Παρασκευή, πριν το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν οι εξελίξεις οι οικονομικές οι οποίες αντιμετωπίζει η χώρα μας. Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Εμείς έχουμε μια εβδομαδιαία, ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο τιμών που μέχρι στιγμής πορευόμαστε με εκείνο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τώρα από εβδομάδα το τι θα ανοίξουν οι αγορές δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν μας έχουν δώσει τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά εμείς πορευόμαστε με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει για αυτή την εβδομάδα. Έχει αλλάξει κάτι από τη συμφωνία, κάτι που να έστειλε κάποια εταιρεία σχετικά με το θέμα του ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία οικονομική στην Ελλάδα? Οι τιμές, να ξέρετε, για φέτος είναι πτωτικές. Δηλαδή, αν και ξεκίνησε ψηλά το κεράσι, οι τιμές συμπιέζονται προς τα κάτω και όχι κάπου να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα το δούμε στη πορεία που θα... Πώς να το πούμε... όταν θα τελειώσουμε... Στο τελείωμα. Όταν τελειώσουμε, πού θα έχουμε φτάσει. Η αγορά που ο Ιβάν Σαββίδης είπε για τη Ρωσία, έχετε κάποια ενόχληση εσείς, κάποια όθηση? Όχι, δεν ξέρω τίποτα για αυτή την αγορά.